Συνέγινες μου. Η γραμμή είναι ως εξής. Βασίλης Θεοδωρόπουλος και Βίκη Χαραλάμπους φεύγουν από την κεντρική εντελώς. Δεν θα έχουν τίποτα να κάνουν με την κεντρική μέχρι να ξεκαθαρίσει η θέση τους και όλα αυτά που έχουν γίνει. Και έχουν γίνει εγχωπή με στοιχεία και αποδείξεις. Διαθέτω 3 ψήφους, φεύγουν ήδη από εκεί. Για να καλύψω τις θέσεις και μόνο, μπαίνει Μενεγής στην 4η θέση και Γιάννης Πλόσκας στην 5η θέση. Η κεντρική ουσιαστικά να καλύψω τις θέσεις όσον αφορά για τον οργανισμό. Όπως έχω πει, στην κεντρική Ελλήνων Συνέλευση είναι η κεντρική Ελλήνων Συνέλευση, είναι και οι κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις σε όλη την Ελλάδα όπως έχουν ανοίξει με το ίδιο αφημί. Άρα, όλα τα συμβούλια και οι εκλεγμένοι των κεντρικών περιφερειακών διοικήσεις της Ελλάδος, το οποίο είναι 9 θέσεις και 2 μισές, δηλαδή είναι στη Πελοπόννησο έχει 2 και η Κοζάνη με τα Γιάννα άλλα 2, είναι στην κεντρική, δηλαδή είναι της κεντρικής τα άτομα. Οι διορισμένοι που έχει διορίσει, που έχω πει ποια άτομα θα είναι διορισμένα για όλες τις διαδικασίες ανάμεσα κεντρικής και περιφερίας, είναι οι ίδιοι και παραμένουν στα άτομα της κεντρικής διοίκησης. Όλες οι περιφερειακές κεντρικής διοίκησης είναι η ίδια η κεντρική. Η ίδια η κεντρική και που έχει όλα τα γραφεία και που είναι όλα τα γραφεία στην Ελλάδα, ο πολιτικός φορέας είναι όλος σας και ο πολιτικός φορέας φιλοξενείται στα γραφεία. Άρα, όλα τα αυτόνομα γραφεία στην Ελλάδα, τα Ελλήνων Συνέλευσης, είναι δικά σας με προέδρους και με διοικητικά συμβούλια δικά σας. Όπου όλα τα διοικητικά συμβούλια έχουν άτομα και έχουν εκλέξει στην κεντρική περιφερειακή διοίκηση. Άρα όλοι είμαστε ένα και η κύκλη είναι κανονική. Για να καλύψω μόνο τις θέσεις. Τώρα, όσα άτομα και όσους μπορείτε ή μπορούν να προσφέρουν στην κεντρική διοίκηση, τα διορίζετε από τις κεντρικές περιφερειακές σας διοίκησεις και τους βάζετε σε θέσεις διορισμένα από την κεντρική περιφερειακή διοίκηση του κατατόπου του κάθε τμήματος, που τους χρειάζεστε για οποιαδήποτε διεργασία, δουλειά, δράση, οτιδήποτε που μπορούν να προσφέρουν. Πάντα να διορίζετε και να δίνετε θέση στον κόσμο για να έχει ρόλο να κάνει μέσα στην κεντρική σκηνή, αλλά και στην κεντρική περιφέρεια, αλλά και στο Δήμο του. Δώστε τους ρόλους, ρόλους, ρόλους. Όσον αφορά για τον πολιτικό φορέα, που διατηρεί 3 άτομα, θα διατηρήσει πάλι 3 άτομα, η Χαραλάμπους φεύγει, σύμβολος μπαίνει η Νάνση Γεωργοσοπούλου και εκπρόσωπος τύπου η Νάνση Γεωργοσοπούλου. Και γενικός γραμματέας μπαίνει ο Αλέξανδρος Μεταξάτος. Αυτό δεν είναι καμιά θέση τιμή. Όπως φεύγουν οι πρώτοι, θα φύγουν και οι δεύτεροι αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλοι μας είμαστε ο φορέας και όλοι μας είμαστε κεντρικοί και όλοι μας είναι τα γραφεία. Όπου υπάρχει οποιοδήποτε γραφείο και στο πιο μικρό χωριό, είμαστε όλοι εκεί. Είτε Αθήνα, είτε σε οποιοδήποτε μικρό χωριό, η ισοπολιτεία είναι παντού. Έτσι θα το νιώσετε. Αν δεν το νιώσετε έτσι, έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι λοιπόν, μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε συνέδριο χρειάζεται, ούτε τίποτα. Τώρα στο μεγάλο πόλεμο. Το συνέδριο είναι πολύ εξειδικευμένο και αυτό θέλει το καθεστώς. Να γίνει ένα συνέδριο στη Σαντραπάντρα με τους ανθρώπους που τώρα τους εκβιάζει και τους έχει εκεί μπροστά του, που γυρίζουν στην Ελλάδα γύρω-γύρω και κλαίνε και κάνουν μνημόσυνα και κάνουν πολύ άσχημα πράγματα. Πραγματικά νιώθω ότι κάνουν άσχημα πράγματα. Νιώθω και την ασχημίλα της ψυχής τους, που μπορώ να φανταστώ και τι λένε. Τελείωσε αυτό το σκαλοπάτι, τελείωσε αυτή η προδοσία, θα γινόταν κάποια στιγμή, ξεκαθαρίζουμε τα πάντα, φεύγουμε, πηγαίνουμε όλοι μπροστά, ο φορέας μένει όπως είναι γιατί είναι σε όλα τα γραφεία μέσα και θα γίνει ένα συνέδριο καθώς πρέπει, γιατί το συνέδριο είναι πολύ εξειδικευμένο γιατί είναι το στήσιμο της πολιτείας όλης. Καταρχάς έχει πρωτόκολλα πολύ συγκεκριμένα, τα οποία πρέπει να εκτελεστούν και όχι φέρε 500 υπογραφές και 1000. Αυτές είναι οι αηδίες του καθεστώτος μιανού κοινόβιου μπουρδέλου. Γι' αυτό σε αυτά τα άτομα που το έχουν πει, από αύριο το πρωί που τα ακούσετε το μήνυμα, ούτε που τους ξανασηκώνετε το τηλέφωνο. Ήδη έχουν δρομολογηθεί έγγραφα που θα πάνε όλα στη θέση τους. Για ό,τι ψεύδος και για ό,τι έχει γίνει, για ό,τι πλαστογραφία υπογραφής, για ό,τι πλαστογραφημένο
πλαστογραφημένο έγγραφο που θα το αναφέρει κάποιος ως αξιοδότηση ή κυροξούσιο, θα έχει να κάνει μαζί μου με πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Τα μοναδικά κυροξούσια και τα μοναδικά αξιοδοτήσεις που έχω κάνει είναι μόνο στους νομικούς μου από πριν και σε ό,τι αφορά λογιστικές πράξεις όσον αφορά το φορέα ή την κεντρική στην Άννα την Καραγιαννίδου. Τίποτα άλλο. Κανένας δεν έχει υπογράψει για μένα ούτε για ομόλογο, ούτε πυροξούσιο να έχει, ούτε συνέτερο έχω. Δεν έχω συνέτερο και ούτε είχα ποτέ. Και κάτι συνεργάτες που είχα σήμερα είναι απέναντί μου. Ούτε συνεταιρελίκια έχω, ούτε πυροξούσιο έχω δώσει πουθενά, ούτε κανείς δεσμεύει κανένα με υπογραφή μου. Με την υπογραφή μου το αδεσμεύω μόνο εγώ. Ούτε έγκριση για να αλλάξει καταστατικό, ούτε τίποτα. Ό,τι έχει αλλάξει και ό,τι έχει γίνει, θα πάτε όλοι για κακούργημα. Δεν έχω δώσει καμία εντολή και αν έχετε φτιάξει και οτιδήποτε πλαστό που το φέρνετε γύρω-γύρω σε καμιά σελίδα από αυτές που δίνω για να εξυπηρετείτε η κεντρική ή ο φορέας για επιστολές ή για οτιδήποτε που πρέπει να απαντηθεί ή για ηλεκτρονικές υπογραφές, θα έχετε άσχημα ξεμπερδέματα. Δεν έχω υπογράψει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα άκυρα και ψεύτικα. Το μόνο που έχω αφήσει είναι για τους δικηγόρους και για οτιδήποτε νομικές υποθέσεις που μπαίνει απάνω η υπογραφή του δικηγόρου που έχω υπογράψει για τους δικηγόρους για να τις υποθέσεις τις νομικές και τις λογιστικές. Όλα τα άλλα είναι άκυρα και θα έχουν θέμα όποιος ακουμπήσει και όπου ακουμπήσει. Αυτές αλλού, όχι τελείως στην έλευση. Γιατί τώρα θα σας δάρουν οι συνέλληνες οι ίδιοι για ό,τι κάνατε. Γιατί αυτός ο οργανισμός είναι με ψυχές. Γιατί όλοι τους βάλανε το αίμα. Βάλανε αίμα, βάλανε χρήματα, βάλανε δυναμισμό, βάλανε χρόνο. Αφήσαν τις δουλειές τους. Βάλανε προτεραιότητες τους συνέλληνές τους και την απελευθέρωση. Και δεν μπορούν κάποια γαϊδούρια να λένε ότι κουστάρουν και να φέρονται στους συνέλληνές μου λες και είναι υπερέτες τους. Ενώ τους έχουν υπηρετήσει αυτοί και σε αυτές τις θέσεις. Και όχι να νιώθουν υποχρέωση οι συνέλληνές μου σε αυτούς. Αυτοί πρέπει να νιώθουν που τους έχουν δώσει αυτή τη θέση αλλά δεν την αξίζουν. Και φεύγουν τώρα. Και δεν αλλάζω καμία διαταγή. Φεύγουν τώρα. Όσο και τον Καλογερόπουλο, ο οποίος δεν είναι στην κεντρική, αλλά κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, πρέπει να μείνει πάρα πολύ έξω. Απαγορεύεται να ξαναμιλήσει και να ξαναδιδιάξει τίποτα για τους συνελληνές μου και να μην ξαναπάρει κανένα γραφείο τηλέφωνο. Απαγορεύεται να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει οποιοδήποτε άλλο γραφείο τηλέφωνο και να πει οτιδήποτε. Αν θέλει να κάνει τον αγώνα του, ο Γιάννης, ο Βασίλης, πρέπει να γυρίσουν πίσω ένα χρόνο, ενάμιση, και να είναι ο Γιάννης που ήταν, ο Βασίλης που ήταν, και να κάνει έναν αγώνα καθαρά, μόνο στα εργαλεία, μόνο στο στόχο, στο σκοπό, και έτσι ακριβώς όπως ήταν πριν 1,5 χρόνο. Αν δεν μπορούν, κακώς συνομιλούν με κανέναν από τον οργανισμό και από τα γραφεία. Όσον αφορά για τη Βίκη τη Χαραλάμπους, έρχεται από τα κατεχόμενα. Η αλήθεια είναι ότι την είδα ότι ήθελε πάρα πολύ τη χώρα της και στο πρόσωπο της είδα πολλά πράγματα. Οι άλλοι δύο είναι ήδη στη διαδικασία, τελειώσαν. Οι άλλοι δύο δεν υπάρχει, δεν έχουν γυρισμό οι άλλοι δύο. Οι άλλοι δύο δεν έχουν γυρισμό. Ο χρόνος θα δείξει αν έχουν γυρισμό. Αλλά συνήθως δεν κάνω λάθος. Ποτέ. Σφάλμα να κάνω, το διορθώνω αμέσως. Αν έχω κάνει σφάλμα, θα το διορθώσω. Αν έχω κάνει λάθος, τότε είμαι σε λύθη. Αλλά δεν κάνω λάθη. Άρα λοιπόν τραβάτε στην άκρη σας και κοιτάξτε αν μπορείτε να διορθώσετε, τουλάχιστον να σώσετε την προσωπικότητά σας έτσι όπως την έχετε κάνει. Όσον αφορά για τη Χαραλάμπους, αυτό που έχω να πω, δεν περίμενα ποτέ να φτάσει σε σημείο τέτοιο απέναντι σε μένα. Πραγματικά υπάρχει ένας αδερφικός δεσμός, της έχω εμπιστευτεί αρκετά πράγματα, αν έχει κάνει κάτι άσχημο είναι επιλογή της, αυτό θα βρεθεί. Τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτόν τον πλανήτη, όλα μέσα είναι. Σαφώς η επιλογή είναι δικιά της, θα το δω μέχρι το τέλος. Αλλά ποτέ μου δεν συγχωρώ τίποτα. Εγώ δεν είμαι εδώ για συγχώρεση και για ξέρεις το έκανα λάθος μου και δεν μου πέτυχε. Συγχωράτε όλοι, όλοι άπαντες, ανοιχτές οι αγκαλιές. Αλλά αυτές οι συγχώριες που λένε μερικοί δεν υπάρχουν. Η Χαραλάμπους είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έβαζα με το μυαλό μου ότι μπορούσε να φερθεί τόσο άσχημα, να φερθεί τόσο προδοτικά. Όμως, την αυλαία θα τη δούμε όλοι, το τι έχει γίνει και πώς το έχει κάνει. Το ζήτημα είναι ότι είναι η επιλογή της.
Άσε να δούμε τις επιλογές της. Τι θα κάνει με το τέλος. Αυτό που τη συμβουλεύω είναι να κάτσει σε μια άκρη, να απεγκλωβιστούν και αυτά τα τρία άτομα που το καθεστώς τα πιέζει. Δεν χρειάζεται να τα πιέσουν πολύ. Τα είχαν μέσα τους, αλλά δεν πειράζει. Τώρα τους πιέζει. Οπότε στρατηγικά πρέπει να απομακρυνθούν τώρα, άμεσα, στο επόμενο λεπτό μετά από αυτή τη συνομιλία. Κλείνουν τα πάντα, παραδίνουν τα πάντα, ενημερώνουν τους ανθρώπους. Σαφώς θα πρέπει να ξέρετε ότι όλα τα γραφεία θα πρέπει τώρα να βοηθήσετε και τον πολιτικό φορέα και τα 110, αλλά όχι μόνο τα 110 που υπογράψατε για να ανοίξει ο φορέας, αλλά και τα άλλα που, είναι, που έχουν ιδρυθεί. Όσοι μπορούν να στείλουν πραγματικά ανθρώπους που αντιλαμβάνονται, εκπροσώπους τύπους, οργανωτικό, ειδικά οργανωτικό υλικό και ανθρώπους που οργανώνουν, τους χρειαζόμαστε άμεσα, ομιλητές, να φτιαχτούν ομιλητές, όπου να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά αν μπορούν, επειδή είναι και στην Αθήνα και η κεντρική και ο πολιτικός φορέας και εδρεύει στην Αθήνα, άτομα από Αθήνα που δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν κάθε μέρα, να οργανώσουν και να εισπράξουν από όλη την Ελλάδα τους φακέλους, το τι μελιγενέστε, το τι συμβαίνει σε κάθε μέρος. Να οργανωθεί γραφεία του πολιτικού φορέα όπως ήταν οργανωμένο και στην κεντρική όπως ήταν οργανωμένο καλύτερα ακόμα. Να παραδώσει και Χαραλάμπους, παραδίνει και ο Βασίλης τα πρωτόκολλα, τα πάντα. Τα πρωτόκολλα για το φορέα, να πω, είναι γραμμένα και δεν μπορεί να συμβεί αλλιώς ο φορέας. Άρα, για να γίνει το συνέδριο, θα πρέπει να γίνει με μια συγκεκριμένη διαδικασία που να σταθεροποιήσει την πολιτεία. Άρα, πρέπει να βγουν τα 15 που θα προτείνει ο πρόεδρος, πρέπει να εκλεγεί ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος για να εκλεγεί αλλιώς. Τι να εκλέξεις. Πριν εσένα να και τον εκλέγεις, αφού είναι ανοιχτή η θέση του πρόεδρου. Είναι ανοιχτή με την έννοια ότι μπορεί να έρθει ο καθένας. Αλλά για να γίνει πρόεδρος, θα πρέπει να έχει όλα αυτά που είναι το συγκεκριμένο άθρο. Γι' αυτό το αφήνουμε πόσο δημοκρατικό. Άρα δεν θες κάποιον έλα ψηφίσε τον. Δεύτερον, μετά οι σύμβουλοι βγαίνουν με εκλογή, μετά από τη διαδημοτική. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Και όχι τώρα να κάνεις ημερίδες για να κάνεις συνέδριο τσάντρα πάτρα, γιατί σου είπε το καθεστώς να διαλύσουμε, να γίνει χλιαρό, ανάλατο και μετά να διαλυθεί. Αυτές τις πρακτικές δεν τις χρειαζόμαστε, τις ξέρουμε. Αλλή μόνο αν δεν ξέραμε και τι θα συμβεί. Μετά, η κάθε θέση μετά έχει ένα συγκεκριμένο όρκο και τηρούνται πρωτόκολλα επί της διαδικασίας, του συνεδρίου, όπου σφραγίζονται, όπου βγαίνουν επιτροπές που εκλέγονται. Είναι μια πιο εξειδικευμένη διαδικασία από το να γυρίζει γύρω-γύρω Καλογερόπουλος, ο Βασίλης και η Χαραλάμπους για να μιλάνε για συνέδριο. Άντε στο διάολο από εκεί που ήρθατε. Δεν τρέπεστε λίγο που θέλετε να κάνετε και συνέδριο. Αλλά τελικά λέτε άλλα πράγματα εκτός της διαδικασίας του συνεδρίου, εκτός του καταστατικού. Να μαζέψει ο κόσμος υπογραφές και να σκάσει ένας με χίλιες υπογραφές. Και αν υπάρχει στις υπογραφές, οι χίλιες, πού τις ξέρεις, φίλε. Θα έρθει κάποιος με χίλιες υπογραφές και θα σου στείλει να ψηφίσει. Πλάκα κάνετε, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε, τι λέτε, ρε, στον κόσμο, ρε. Έτσι να χαθείτε από εκεί που μείνατε, δεν τρέπεστε λίγο. Προδότες. Προδότες. Μια φορά προδότης. Πάντα προδότης, ρε. Ελλάδα. Ελληνές. Αδερφιά. Δεν γίνεται να ξανακάνουμε λάθος. Το καταλαβαίνετε. Άντε σηκωθείτε λοιπόν. Άντε να βρέσει το αίμα σας. Πάμε να πάρουμε την Ελλάδα λοιπόν. Έχουμε μέσω πολέμου. Είμαστε μέσα στον πόλεμο. Μας βομβαρδίζουν, μας λιώνουν. Δικαστικά, νομικά μας κυνηγάνε όλες οι υπηρεσίες του κόσμου. Και είναι καιρό να τους κυνηγήσουμε εμείς. Ξεκινήστε λοιπόν. Μην αφήνετε τίποτα. Όλοι βοηθήστε λοιπόν να συσταθούν τα όργανα τα οποία είναι εκεί. Δεν κάνει να πείραξε καταστατικό. Γιατί αν πείραξε καταστατικό θα στο γκρεμίσουν και δεν θα σου ξαναεγκρίνουν ποτέ. Όχι το κάθε ζώο να πάει να κάνει ό,τι θέλει πλαστογραφημένες υπογραφές. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλοι στις επάλξεις, όλοι μέσα στον πόλεμο, όλοι μες στη φωτιά, μέχρι τελευταία, μέχρι να πάρουμε την Ελλάδα, την απελευθέρωσή μας. Όλα τα άλλα μετά είναι γραμμένα το πώς θα γίνει και κανένας δεν θα μπορέσει να γκρεμίσει όλο αυτό το οικοδόμητο τεράστιο το οποίο έρχεται από πολύ μακριά και ενώνει τις άκρες, ο χρόνος και ο χώρος. Ποιος μπορεί να το πειράξει. Τρία ζωντόβολα, τέσσερα, πέντε, κανένας. Εμείς είμαστε εδώ θεματοφύλακες όλοι μαζί. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Το καταλαβαίνετε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς μέχρι το τέλος.